Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, είμαι Quizlet Teacher Ambassador και με αυτή τη μικρή παρουσίαση θα ήθελα να δούμε το Quizlet γιατί έχουν μπει και αρκετά άτομα στην ομάδα του Quizlet, την ελληνική ομάδα και ρωτάνε τι είναι αυτό το Quizlet και θέλω να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Η παρουσίαση αυτή την είχα κάνει στο TESOL Special Interest Group τον Σεπτέμβριο, οπότε όλες οι διαφάνειες είναι από εκεί. Το Quizlet λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε για να μαθαίνουμε λεξιλόγιο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μαθαίνει κανείς λεξιλόγιο και δεν ξέρω αν έχουμε αναρωτηθεί οι μαθητές μας πώς μαθαίνουν τις λέξεις. Τις γράφουν και πού τις γράφουν. Τις γράφουν σε κάποιο τετράδιο, τις χωρίζουν σε κατηγορίες για να τις μάθουν πιο εύκολα. Τις αποστηθίζουν απλά από το companion. Και πώς τις κάνουν επανάληψη αργότερα. Και κάνουν επανάληψη αργότερα. Και πόσο χρόνο τελικά τους παίρνει για να τις μάθουν τις λέξεις αυτές και πόσες φορές θα πρέπει να δουν την κάθε μία λέξη ώστε να ξέρουν ότι την ξέρουν και πώς ξέρουν ότι πραγματικά την έχουν μάθει. Αυτά είναι ερωτήματα λοιπόν τα οποία θα έπρεπε κανονικά να απασχολούν τους μαθητές μας και να απασχολούν και εμάς. Εγώ το βλέπω, βλέπω τη δυσκολία καθώς προσπαθώ να μάθω Ισπανικά και ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα τις λέξεις, ακόμα και αν τις γράφω σε ένα τετράδιο. Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους που υπάρχουν για να μαθαίνουμε λεξιλόγιο είναι να χρησιμοποιήσουμε flashcards, να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν κάρτες, οι οποίες η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Στη μία πλευρά γράφουμε τη λέξη στη γλώσσα την οποία μαθαίνουμε, στην άλλη πλευρά γράφουμε τη μετάφραση της λέξης. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τεστάρουμε τον εαυτό μας, να κοιτάμε τη λέξη, να λέμε τη μετάφραση, να γυρίζουμε να δούμε αν την έχουμε πιάσει ή όχι. Οι κάρτες λοιπόν αυτές μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο για αιώνες τώρα και ακόμα και τώρα χρησιμοποιούμε αυτές τις μεθόδους και εγώ τις χρησιμοποιούσα με τους μαθητές μου μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται, υπάρχει μια διαδικασία να κάτσεις να γράψεις κάρτες, να κάτσεις να γράψεις τις μεταφράσεις, μετά να πάρεις τις κάρτες, να ξεκινήσεις να κάνεις τα τεσταρίσματα, να βάζεις στην άκρη τις κάρτες που έχεις μάθει, να δεις ποιες κάρτες σου έχουν μείνει, να τις ξανακάνεις επανάληψη, να ξαναπάρεις παλιές κάρτες, να ξανακάνεις επανάληψη. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Αρχίζει το πράγμα και γίνεται περίπλοκο και μετά από λίγο καιρό οι μαθητές μου απλά σταματάνε να χρησιμοποιούν το σύστημα με τις κάρτες. Η τεχνολογία λοιπόν έρχεται να σώσει την κατάσταση με ένα σύστημα το οποίο λέγεται SRS. Και αυτό είναι το Spaced Repetition System. Αυτό λοιπόν που κάνει το SRS είναι να ελέγχει τη συχνότητα που συγκεκριμένες κάρτες εμφανίζονται και ξαναεμφανίζονται. Χρησιμοποιεί το σύστημα του Leitner, που είναι μια τεχνική η οποία βεβαιώνει ότι θα μάθουμε τις πληροφορίες που θα μάθουμε στο πιο σύντομο, συντομότερο διάστημα που μπορούμε. Και αυτό το ίδιο, αυτό το σύστημα λοιπόν χρησιμοποιεί και το Quizlet, το οποίο είναι το πρόγραμμα το οποίο θα δούμε σήμερα. Οπότε είναι πολύ εύκολο, πάμε να δούμε στην ατζέντα μας για τι πράγμα θα μιλήσουμε. Θα δούμε λοιπόν δραστηριότητες που δουλεύουν, θα δούμε το Quizlet Live αργότερα, θα χρησιμοποιήσουμε υλικό που φτιάχνουν άλλοι καθηγητές, θα δημιουργήσουμε το δικό μας υλικό, θα φτιάξουμε τις τάξεις και θα μπορούμε να δούμε και οι μαθητές μας πώς προχωράνε, πώς προοδεύουν. Οπότε λοιπόν αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μπείτε στην διεύθυνση www.quizlet.com και να φτιάξετε έναν λογαριασμό. Μπορείτε να κάνετε και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι Teacher Upgrade, δηλαδή είναι για τους δασκάλους και δίνει περισσότερες δυνατότητες στους καθηγητές για να μπορούν να παρακολουθούν τους μαθητές τους και να δημιουργούν πάρα πολλές τάξεις κτλ. Άρα λοιπόν, τι είναι το Quizlet στην ουσία, λοιπόν, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τους μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό το οποίο μαθαίνουν μέσα στην τάξη. Πραγματικά το αγαπάνε οι μαθητές, δηλαδή στις τάξεις της δικές μου που το έχουμε εφαρμόσει, το χρησιμοποιούν ασταμάτητα. Έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση στην εκμάθηση λεξιλογίου της τάξης του 40%. Μετρήσεις κάνουμε πάντα πριν, έτσι χρησιμοποιούμε το Quizlet με τεστ, βάζουμε το Quizlet και κοιτάμε και μετά. Μαθητές, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι μου γράφανε 8 και 9 στα
τα τεστ έχουν ανέβει στο 14-15 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λεξιλόγιο. Το βλέπουν σαν παιχνίδι από τη μία. Από την άλλη όμως σε μας μας βοηθάει στο στόχο μας, το οποίο ποιος είναι, να μάθουμε αυτές μας λέξεις που να μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και παιχνίδια, τα οποία κρατάνε το ενδιαφέρον των μαθητών. Χρειάζεται ούτε ένα λεπτό για να φτιάξετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το Google ή με το Facebook, αν είστε ήδη συνδεδεμένοι μέσα, απλά πατάτε το κουμπί και σας συνδέει. Και μπορείτε στην δωρεάν έκδοση να χρησιμοποιήσετε μέχρι 8 τάξεις, ενώ αν αναβαθμίσετε το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό, μας βγαίνει περίπου ένα καφέ στο μήνα, αυτό είναι το κόστος του, η αναβάθμιση μπορεί να δημιουργήσουμε όσες τάξεις, απεριόριστες τάξεις και φυσικά να παρακολουθούμε την πρόοδο των μαθητών. Πάμε λοιπόν να σας δείξω λίγο το δικό μου το Quizlet πώς είναι και να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε λίγο πάνω σε αυτό. Στην πρώτη μας σελίδα, με το που θα συνδεθούμε, θα δούμε την δραστηριότητα, την τελευταία δραστηριότητα που έχουμε. Το Quizlet έχει πετάξει κάποια παράθυρα που διαφημίζει τα διαγράμματά του. Είναι μια καινούρια λειτουργία, είναι σε εφαρμογή τους τελευταίους νομίζω 2 μήνες και βοηθάνε τα διαγράμματα στο να μάθουμε λεξιλόγιο πάνω σε εικόνες. Το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ οι φοιτητές, παραδείγματος χάρη φοιτητές ιατρικής, μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να πάρουν μια φωτογραφία και να βάλουν πάνω την ορολογία για να μπορούν να μάθουν την ορολογία πιο εύκολα. Χρησιμοποιείται από καθηγητές γεωγραφίας και θα δούμε αργότερα και άλλες πολλές εφαρμογές. Οπότε αν εγώ σκρολάρω τώρα προς τα κάτω θα δείτε τι έχω σε εξέλιξη, τι έχω δημιουργήσει την τελευταία εβδομάδα κτλ. Οπότε αριστερά βλέπουμε ότι είναι χωρισμένη η οθόνη σε 2 κομμάτια. Το αριστερό μέρος είναι τα standee sets τα δικά μου, είναι τα settings μου που μπορώ να κάνω διάφορες ρυθμίσεις, οι τάξεις μου που έχω δημιουργήσει, οι φάκελοι μου και γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ φακέλων και τάξεων. Παραδείγματος χάρη μπορώ να φτιάξω διάφορα κεφάλαια από το βιβλίο το οποίο δουλεύω, να τα έχω μέσα στο φάκελο και να τα μεταφέρω στην τάξη, οποιαδήποτε τάξη θέλω, όποτε κρίνω ότι πρέπει οι μαθητές μου να τα μάθουν. Η δημιουργία των τάξεων και των φακέλων είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά πάτε και κάνετε create class, οπότε μπορείτε να δημιουργήσετε την τάξη σας. Στο δωρεάν πρόγραμμα μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 8 τάξεις, ενώ στο πρόγραμμα το οποίο είναι Teacher Upgrade μπορείτε να δημιουργήσετε όσες τάξεις θέλετε. Το ίδιο ισχύει και με τους φακέλους. Μπορείτε να φτιάξετε όσους φακέλους θέλετε, απλά πατάτε Create Folder και φτιάχνετε ένα φάκελο μέσα στον οποίο μετά θα βάζετε τα σετάκια από το Quizlet. Κυρίως χρησιμοποιούμε το Quizlet για λεξιλόγιο, για την εκμάθηση λεξιλογίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκμάθηση γραμματικής, προθέσεων, σύνταξης, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Πάνω εδώ έχουμε το search, το οποίο μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε κάποιο έτοιμο set το οποίο υπάρχει. Πάρα πολλοί καθηγητές συνεισφέρουν και γράφουν set δικά τους, τα οποία έχουμε την επιλογή, το κάθε set να το έχουμε ανοιχτό, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν και άλλοι δάσκαλοι, ή να το έχουμε ιδιωτικό, το οποίο σημαίνει ότι θα φαίνεται μόνο σε εμάς και μόνο στις τάξεις μας. Το να δημιουργήσουμε ένα quiz είναι πάρα πολύ εύκολο. Πατάμε στο Create, ανοίγει η πλατφόρμα και ξεκινάμε να περνάμε το λεξιλόγιο. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές για την γενική εικόνα. Να δούμε λιγάκι εδώ πέρα τι περιέχει ένα κεφάλαιο που θέλουμε να μάθουμε κάτι. Ανοίξω λοιπόν ένα κεφάλαιο το οποίο κάνουμε μάθημα. Να δείτε πώς λειτουργεί. Έχει καταρχήν 3, 5, 7, 8 δραστηριότητες διαφορετικές. Το Quizlet ξεκίνησε με τα flashcards. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τις λέξεις τις έχει σε flashcard μέσα. Εμείς όταν περνάμε το λεξιλόγιο, το περνάμε σε κάρτες. Οπότε όταν δημιουργήσουμε την κάρτα μας, μετά το μόνο που έχει να κάνει ο μαθητής είναι να δει τις κάρτες. Leisure. Ελεύθερος χρόνος. Leisure. Όσες φορές θέλει. Πάμε στην Στο επόμενη. σπίτι. Online. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε ανάποδα, γιατί τώρα ξεκινάει με τα ελληνικά και μας δίνει τα αγγλικά μετά, απλά πάμε στις επιλογές. Επιλέγουμε ό,τι θέλουμε
με Greek ή με English, εδώ πέρα θα βάλω με Greek, ή μπορώ να βάλω both και να είναι ανακατεμένες οι Online. κάρτες, δηλαδή άλλες να τις δείχνει από ελληνικά στα αγγλικά και άλλες από αγγλικά στα ελληνικά. Board game. Επιτραπέζιο παιχνίδι. Αυτό που μας αρέσει είναι ότι μπορούμε να έχουμε και εικόνες μέσα, γιατί όταν έχουμε μία εικόνα την οποία μπορούμε να την συνδέσουμε με τον ορισμό, τότε το θυμόμαστε καλύτερα. Έχει το ίδιο το Quizlet, έχει δικές του εικόνες, αλλά αν έχουμε την έκδοση, αν έχουμε το teacher upgrade, μπορούμε να ανεβάσουμε και εμείς όσες εικόνες θέλουμε. Hang out, hang out. Μπορούμε να ακούσουμε τη λέξη όσες φορές Hang θέλουμε. out, hang out. Shopping mall, hang out. Συχνάζω. Hang out, shopping mall. Εμπορικό κέντρο. Καλό θα είναι όταν περνάτε τις μεταφράσεις να βάζετε και τους τόνους, διαφορετικά το πρόγραμμα θα τα διαβάσει αλλαλού. Εδώ πάνω βλέπουμε ένα στυλουδάκι, ένα μεγάφωνο και ένα αστεράκι. Αν βάλουμε το mouse πάνω, εδώ μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία, δηλαδή εντοπίσαμε ένα ορθογραφικό λάθος, πάνω σχάρη και λέμε κάτσε να το διορθώσω λίγο αυτό εδώ. Εδώ πέρα, Εμπορικό κέντρο. Εμπορικό κέντρο. για να τα ακούσουμε όσες φορές θέλουμε, και αυτό εδώ το αστεράκι το βάζει ο μαθητής όταν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που θέλει να μάθει, που δυσκολεύεται. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, γιατί παραδείγματος χάρη αυτό το σετ έχει 174 λέξεις παραδείγματος χάρη, και εγώ θέλω 15-20 συγκεκριμένες. Οπότε λοιπόν μπορώ να πατήσω στο αστεράκι και μετά να πάω στις κάρτες και να του πω, ξέρεις τι, δείξε μου μόνο αυτές που έχουν αστεράκι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα πατήσω αστεράκι σε αυτήν. Chat. Συνομιλώ. Θα πατά αστεράκι σε αυτήν εδώ πέρα. Communicate. Και θα βάλω και στο Communicate. Τώρα λοιπόν θα πάω στα Options και θέλω να του πω ότι ξέρεις τι, θέλω να μου δείξει μόνο αυτές που έχω βάλει αστεράκι. Shopping mall. Άρα το Shopping Mall, Chat. το Chat και το Communicate. Communicate, οπότε λοιπόν τελείωσε, τέλεια, αυτές ήταν που θέλω να διαβάσω. Μετά όλες οι δραστηριότητες που θα κάνουμε, θα σας δείξω σε λίγο, μπορούν να περιέχουν μόνο αυτές τις τρεις λέξεις, τις οποίες έχω βάλει αστεράκι. Πάμε λοιπόν back. Αυτό είναι λοιπόν το αρχικό, ο αρχικός τρόπος εκμάθησης. Μετά έχουμε το write, στο οποίο μας βοηθάει να μάθουμε να γράφουμε τις λέξεις, μας δίνει π.χ. το εμπορικό κέντρο. Εμείς θα γράψουμε λοιπόν shopping mall, θα πατήσουμε enter, να μας πει μπράβο, σωστά το έκανες. Έτσι είναι, συνεχίζουμε, συνομιλώ, θα βάλω chat, πάρα πολύ ωραία, σωστό και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μας δείχνει μόνο τις λέξεις που έχουμε βάλει αστεράκι, έτσι, γιατί αυτές θέλουμε να μάθουμε. Το communicate θα κάνω ένα λάθος, θα το γράψω με ένα M, θα πατήσω enter, θα μου πει όχι, ξέρεις, είπες communicate με ένα M, το σωστό είναι με δύο M. Βλέπουμε εδώ πέρα πόσες λέξεις παραμένουν, πόσες λέξεις είναι σωστές, πόσες είναι λάθος. Οπότε σε αυτό το γύρο που κάναμε είχαμε 67% επιτυχία. Και μπορώ ξανά λοιπόν και ξανά και ξανά όσες φορές θέλω. Αν θέλω να συμπεριλάβω όλες τις λέξεις, πηγαίνω πίσω στο star. Οπότε λοιπόν έχω και τις υπόλοιπες 174 που έχει το συγκεκριμένο set λέξεων. Το άλλο είναι το spell. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το spell, γιατί σε βοηθάει να μάθεις ορθογραφία. Ό,τι ακούς το γράφεις. Informal. Informal λοιπόν, θα γράψω informal, αυτό ακούσαμε. Cheat. Cheat, θα το γράψω λάθος, θα γράψω chat. Cheat. 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 Έτσι, με βάζει να το ξαναγράψω πάλι, για να το κάνω Suggest. σωστά. Suggest, θα βάλω suggest εδώ πέρα, έτσι επίτηδες. Suggest. Suggest. T suggest. Μάλλον έχω περάσει τη λέξη λάθος εδώ πέρα. Οπότε θα πάω πάλι να βρω το suggest, να το διορθώσω. Για να δω λοιπόν που έχω τις λέξεις μου. Θα πάω λοιπόν στο edit. Να ψάξω να βρω λοιπόν που είναι η λέξη suggest μέσα στο σετάκι αυτό. Περιμένω μια στιγμή να μου φορτώσει το set. Για να μην κάνω όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα και ζαλίσω τους πάντες, απλά θα κάνω Ctrl F να ψάξω suggest εδώ πέρα λοιπόν, την έχω ορθογραφικά λάθος τη λέξη.
Okay, οπότε τελείωσε, done. Και με την παρουσίαση έκανα και μια διόρθωση. Μπράβο. Η άλλη επιλογή είναι το τεστ. Πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτή. Έχει 20 ερωτήσεις, ανάλογα λοιπόν με το πόσες λέξεις έχουμε να βάλουμε. Μας δημιουργεί ένα τεστ με 20 ερωτήσεις. Κάθε φορά βάζει διαφορετικές λέξεις στο τεστ. Οπότε εγώ μπορώ να συμπληρώνω τις απαντήσεις. Εδώ πέρα είναι από τα ελληνικά στα αγγλικά η μετάφραση. Εδώ πέρα πρέπει να κάνω matching. Screen π.χ. είναι το A. Και βλέπετε το γκριζάρι, αφού το έχω συμμετέχει. Όχι, mention είναι το C, λάθος έχω κάνει εδώ, συγγνώμη. Screen είναι το A, βλέπετε λοιπόν πως γκριζάρει τις λέξεις. Μόλις το πλησιάζει, μου λέει ότι το επιτραπέζιο παιχνίδι ποια λέξη είναι από αυτές, λέω αυτή, πολύ ωραία. Πέντε ερωτήσεις μόλις το πλησιάζει, έχει true false, το αλλάζω κανάλι, είναι turnover, true false. False, το διασκεδάζω, είναι have a go και πάει λέγοντας. Και στο τέλος πατάω check answers και μου λέει ότι πήγα 15%, μου δείχνει τις σωστές απαντήσεις, ποιες έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος στο όλο το τεστ και μπορώ ξανά να κάνω το τεστ. Το άλλο που μου αρέσει είναι το print test, γιατί μπορείς να τυπώσεις το τεστ και να το δώσεις στους μαθητές σου, να το κάνεις μέσα στην τάξη. Οπότε αυτομάτως έχει βγάλει και από τον κόπο να κάθεις να δημιουργείς τεστ λεξιλογίου συνέχεια. Και το ωραίο είναι ότι μπορείς να επιλέξεις τη δραστηριότητα τεστ να έχουν το τεστ σου μέσα. Θέλουμε να έχουν, να είναι γραπτές, matching, multiple choice, true, false. Το όριο είναι εδώ πέρα 20 πάντα, έτσι. Και με τι θέλουμε να απαντάμε στη μετάφραση, να μας βάζει την ελληνική για να απαντάμε στα αγγλικά ή να βάλει την αγγλική και να απαντάμε στα ελληνικά, ακόμα και αυτό. Οπότε λοιπόν create new test θα μας δημιουργήσει ένα τεστ πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο το οποίο είχαμε, με πολύ διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές λέξεις. Μην ξεχνάμε ότι όσο περισσότερες λέξεις έχει μέσα, τόσο πιο διαφορετικό θα είναι το τεστ. Αν το σετάκι μας έχει 20 λέξεις, θα εμφανίσει αυτές τις 20 λέξεις συνέχεια, απλά θα ανακατεύει τις ασκήσεις κάθε φορά. Άλλη επιλογή είναι το match. Είναι μια που αρέσει πολύ στους μαθητές μου, γιατί αυτό που κάνει το match είναι πρέπει όσο πιο γρήγορα να ενώσει τις εικόνες ή τους όρους με τις μεταφράσεις. Δηλαδή θα πω, ξέρω εγώ, το on my own με το μόνος μου, το however θα το βάλουμε το ωστόσο, το I mean θα το βάλουμε το ποικίλια επίτηδες, θα μου πει δεν είναι σωστό, θα το βάλουμε το variety, θα μου πει δεν είναι σωστό, ok, αυτό πάει με αυτό, αυτό πάει με αυτό, αυτό πάει με αυτό και αυτό πάει με αυτό. Και αυτό που κάνει λοιπόν είναι υπολογίζει το χρόνο. Τώρα εδώ πέρα, επειδή είμαι ο πρώτος που έξα το παιχνίδι αυτό, είμαι στην πρώτη θέση και από κάτω είναι leaderboard, δηλαδή όσοι μαθητές παίζουν, μέσα εμφανίζεται ο χρόνος του και σε ποια θέση βρίσκεται ο καθένας. Είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι έτσι για να μάθουν τις λέξεις και να κοντράρουν εκεί μεταξύ τους. Και μπορώ να το κάνω βέβαια και με τις λέξεις που έχω start, δηλαδή αυτές που έχω βάλει αστεράκι, να κάνω μόνο με αυτές. Το live είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο στην ουσία το Quizlet Live χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Παίρνουν ανά 2-3 άτομα, παίρνουν κάθε ομάδα ένα τάμπλετ ή έναν υπολογιστή και απαντάνε σε ερωτήσεις προσπαθώντας να φτάσουν στο τέλος και αν κάνουν λάθος ξαναγυρνάνε από την αρχή. Έτσι υπάρχει ένας μικρός χαμός και ενθουσιασμός. Πάλι παίζουν αυτά, νομίζουν ότι παίζουν, μαθαίνουν όμως λεξιλόγια. Άφησα τελευταίο το Learn, το οποίο είναι ένα adaptive study plan, το οποίο έχει φτιάξει το Quizlet. Και το Learn χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία που έχει και το Duolingo ή άλλα προγράμματα τα οποία είναι για εκμάθηση γλωσσών. Οπότε αυτό που κάνει λοιπόν είναι ξεκινάει με εύκολες ερωτήσεις και όσο πάει γίνεται πιο δύσκολο. Προσφέρω παραδείγματος χάρη, θα πατήσουμε το offer, σου λέει πολύ σωστά, εντυπωσιακός, impressive, πολύ σωστά. Προς ελκύο, θα βάλω το contact, που είναι λάθος, θα μου πει, ξέρεις τι διάβασε την αυτή. Οπότε τι κάνει, μαζεύει, ξέρει ποιες λέξεις κάνω λάθος, ποιες κάνω σωστά. Εδώ πέρα ο γύρος μας έχει, μας λέει ότι πόσες λέξεις έχουμε μάθει, πόσες λέξεις είναι γνωστές, πόσες έχουμε δει. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα, να κάνω και μερικά λαθάκια.
Εδώ πέρα μου τώρα έχει άλλαξε την άσκηση. Επικοινωνώ. Θα βάλω communicate. Το είχαμε μάθει και την προηγούμενη φορά που βλέπουμε τις κάρτες. Οκ, σωστά. Το κατευθύνομαι. Θα βάλω peaceful που δεν είναι. Οκ, διαθέσιμος, available. Πολύ ωραία. Εξοπλισμός equipment. Πολύ ωραία. Προσελκύω attract. Θαυμάσαι, συχνάζω. Hangout. Το είχαμε δει και με τις λέξεις. Κατευθύνομαι. Θα βάλω peaceful, άσχετο. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα θα μου πει πόσες λέξεις έχω δει που τις ξέρω. Δεν τις έχω κάνει master, δεν έχω κάνει αρκετές ασκήσεις. Έχω δει 11, είναι 161 λέξεις σε γενικές γραμμές. Μπορώ σε οποιασδήποτε από αυτές εδώ να πάω να βάλω αστεράκι και να κάτσω να τις μάθω μετά. Και πάει λέγοντας λοιπόν ξανά, shopping mall τι είναι, το εμπορικό κέντρο. Άρα κάθε φορά δίνει, σε κάθε γύρο δίνει και διαφορετικό τρόπο για να μαθαίνουμε το λεξιλόγιο. Πάμε όμως να φτιάξουμε ένα set, να δείτε πώς γίνεται. Πατάμε πάνω στο Create, πολύ απλά. Βάζουμε το τίτλο. Μία λίστα λέξεων, θα το ονομάσουμε αυτό. Πολύ ωραία. Μπορούμε να εισάγουμε λέξεις από το Word, το Excel, τα Google Docs. Εδώ πέρα βλέπουμε ποιος μπορεί να το δει. Αν βάλουμε visible το anyone, σημαίνει ότι μπορούν να το δουν όλοι. Αυτό μπορώ να το αλλάξω και να πω ότι όχι, ξέρεις τι, θέλω μόνο συγκεκριμένη τάξη ή μόνο χρήστες που έχουν ένα συγκεκριμένο password ή μόνο εγώ να μπορώ να το δω. Και ποιος μπορεί να το αλλάξει. Συγκεκριμένες τάξεις, χρήστες με password, π.χ. μπορώ να δώσω σε ένα καθηγητή μου και να μοιράζουμε τους καθηγητές το βάρος της δημιουργίας των set, έτσι, αλλά μπορούν να μπαίνουν μόνο με κωδικό και να τα αλλάζουν. Ή μόνο εγώ πάλι, παραδείγματος χάρη. Τα αφήνουμε όπως είναι, δεν τα πειράζουμε αυτά προς το παρόν. Και έχω βάλει λοιπόν τον τίτλο. Εδώ πέρα μπορώ να προσθέσω ένα διάγραμμα, ώστε να ξεκινήσω να βάζω λέξεις πάνω σε διάγραμμα. Είναι αυτή η καινούργια, είπαμε, λειτουργία που έχει το Quizlet. Και από κάτω είναι πάρα πολύ απλό. Βάζω τον ορισμό, π.χ. θα βάλω bug, το έχει. Και εδώ πέρα θα γράψω τσάντα. Λοιπόν, εδώ στο back θα πάω να επιλέξω τι γλώσσα είναι αυτή η οποία χρησιμοποιώ. Είναι English και η μετάφρασή μου σε τι γλώσσα είναι σε Greek, απλά και μόνο για να μπορεί το πρόγραμμα και να διαβάζει. Αν θέλω να προσθέσω τώρα εικόνα, παραδείγματος χάρη θα πατήσω εδώ, θα μου εμφανίσει διάφορες εικόνες, θα μπορούσα να βάλω αυτήν εδώ πέρα σαν εικόνα. Στο back επίσης μπορώ να του ζητήσω να μου βρει αυτό τον ορισμό, και μου βάζει από κάτω διάφορους ορισμούς που να μου έχει βάλει την τσάντα τώρα εδώ πέρα. Το έχω βάλει και δύο φορές εδώ. Λοιπόν, να μου βάλει αυτός τους ορισμούς. Ή, άμα θέλω, μπορώ να ηχογραφήσω τη φωνή μου, να λέει τη λέξη. Άμα δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει το πρόγραμμα, μπορώ να το κάνω κι εγώ, ώστε να το κάνω πιο αργά, να το κάνω με άλλη προφορά, έτσι. Με ό,τι θέλω εγώ. Πάμε, ξέρω, να βάλουμε table. Να του πω, δείξτε μου εσύ τους ορισμούς που έχεις. Έχω τραπέζι, πίνακα. Θα βάλω λοιπόν τραπέζι εδώ. Μπορώ να επιλέξω και μια φωτογραφία. Να βάλω αυτή. Okay. Και να βάλω και chair. Καρέκλα. Και άμα θέλω να προσθέσω μια εικόνα. Τώρα, αυτό που θέλει προσοχή είναι το εξής. Τι έχουμε ανακαλύψει. Το Quizlet κανονικά, εφόσον έχει κατεβάσει το σετάκι των λέξεων, κανονικά μπορεί να το χειριστείς offline, δηλαδή χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Όπου και να βρίσκεις, ανοίγεις το Quizlet, παίζει. Τι παρατηρήσαμε, όταν βάζουμε φωτογραφίες στις λέξεις, τότε χρειάζεται ίντερνετ, γιατί τις φωτογραφίες τις κατεβάζει εκείνη τη στιγμή, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν κατεβάζει όλο το υλικό. Οπότε αν οι μαθητές σας δεν χρησιμοποιούν ίντερνετ ή δεν έχουν ίντερνετ, ίσως πρέπει να αποφύγετε να βάλετε φωτογραφίες. Οπότε λοιπόν συνεχίζω, βάζω τις κάρτες μου κανονικά, μπορώ να βάλω όσες λέξεις θέλω, πατάω Create και το τεστ μου έχει δημιουργηθεί. Μπορώ να το μοιραστώ με φίλους μου στο Twitter ή στο Facebook ή να το προσθέσω σε μία τάξη, σε ένα φάκελο και μπορώ να κάνω και αντιγραφή το link και να το στείλω στους μαθητές μου π.χ. στο Messenger ή με ένα email. Κάθε φορά. Το άλλο που μας αρέσει είναι ότι εδώ είναι
πώς μπορούμε να το μοιραστούμε ή να το προσθέσουμε σε τάξεις ή σε φακέλους. Επίσης μπορώ να δω η τάξη πώς πάει, τι εξέλιξη έχει. Έτσι. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια εξέλιξη για το συγκεκριμένο set, αφού το φτιάξαμε μόλις τώρα. Επίσης μπορώ να το αντιγράψω και να μπορώ να κρατήσω ένα αντίγραφο και να το αλλάξω. Μπορώ να το τυπώσω. Μπορώ να το συνδυάσω με άλλα set λέξεων. Θα σας πω που είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το εξάγω ώστε να κρατήσω κι εγώ στον υπολογιστή μου το set των λέξεων αυτό. Αυτό που μου άρεσε είναι το εξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα εδώ, στην πέμπτη τάξη. Έφτιαχνα το λεξιλόγιο ανάλογα πως το βλέπαμε στο companion. Δηλαδή, ξέρω, οι λέξεις που είχε για το πρώτο κεφάλαιο ήταν 1 με 56. Μετά σταματούσε το module, άλλαζε θέμα, είχε και κάποιες ασκήσεις. Μετά έβαζε άλλες λέξεις 57 με 108. Οπότε λοιπόν τις περνούσα όπως τις διαβάζαν και οι μαθητές μου. Δηλαδή κάθε φορά τους λέγανε, ξέρεις, διαβάστε αυτές τις λέξεις, αυτές. 149 με 200. Οπότε είχα 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά set λέξεων. Η επιλογή που είδαμε πριν, το combine, στην ουσία μπορεί να πάρει και να συνδυάσει όλα τα τεστ των λέξεων μαζί. Αυτό σημαίνει ότι όταν θέλω οι μαθητές μου να κάνουν μία επανάληψη, μπορώ να πάω σε ένα από αυτά, να πάω στο πρώτο, εδώ πέρα, και να του πω ότι ξέρεις τι, θέλω να μου το συνδυάσεις και με άλλα set. Δηλαδή, αυτό με το 1.56 θέλω μέσα σε αυτό το set να μου βάλεις και το 57 με 108, το 109 με 148, το, που είναι τα υπόλοιπα, το 149 με 200 και το 201 με 242. Και με ρωτάει εδώ πέρα τι θέλω να κάνω. Θέλω να συνδυάσω τις κάρτες, δηλαδή να προσθέσω όλες τις κάρτες μαζί. Θέλω να προσθέσω spelling, writing, test ή να δημιουργήσω ένα καινούργιο set. Δεν μου αρέσει αυτό. Πατάω στο κουμπί Create a new set. Οπότε μόλις πατήσω τώρα το Go, θα δημιουργήσει, χωρίς να πειράξει τα προηγούμενα set μου, θα δημιουργήσει ένα set το οποίο περιέχει όλες τις λέξεις μαζί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα. Μας δείτε ότι περιέχει τα κεφάλαια, οπότε εγώ τι κάνω τώρα, έρχομαι εδώ πέρα, τα σβήνω όλα αυτά και γράφω unit 1, χωρίς χάρη, all, όχι, το οποίο σημαίνει ότι περιέχει όλο το λεξιλόγιο. Οπότε εδώ πέρα δεν έχει μόνο τις 40 λέξεις, έχει, πόσες, 243, που είναι το συγκεκριμένο set. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δίνουμε στους μαθητές μας σπαστά να μαθαίνουν το λεξιλόγιο και όποτε θέλουμε μπορούμε να συνδυάσουμε τα set μας για να τους πούμε ότι ωραία, τώρα είναι όλες οι λέξεις εδώ πέρα, πηγαίνετε να κάνετε μια επανάληψη. Αυτά τα βασικά, έτσι. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να πειραματιστεί. Επίσης το search είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Θα ήθελα παραδείγματος χάρη να βρω λέξεις για ένα βιβλίο που κάνω. Πάνω χάρη το close-up, το close-up, το β1, έτσι, εντελώς στην τύχη, έβαλε αυτό, οπότε βλέπω λοιπόν διάφορους καθηγητές, να δω και εγώ, λοιπόν, διάφορους καθηγητές που έχουν φτιάξει διάφορα study set, βλέπουμε λοιπόν, πάνω χάρη το study set, το τι έχει και μερικά δείγματα, ώστε να επιλέξουμε αυτό το οποίο μας κάνει εμάς περισσότερο. Βέβαια, όταν του λες close-up β1, αυτός δεν ψάχνει ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, ότι εγώ που βρίσκει β1 θα το βάλει. Έτσι, οπότε θέλει λίγο ψαξιματάκι. Να, εδώ πέρα, πάνω χάρη, η συγκεκριμένη καθηγήτρια έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα το κατεβάσω γιατί είναι στα ρώσικα τα φράσεις. Οπότε δεν ψάχνω για κάτι άλλο, ψάχνω για κάτι διαφορετικό. Εδώ παίρνει στα πολωνικά, πάνω χάρη. Έτσι, οπότε. Καλό θα είναι, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα set που έχουν φτιάξει, προσπαθούμε να κατεβάζουμε set που έχουν φτιάξει καθηγητές, δηλαδή που έχουν το teacher upgrade, γιατί ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο σοβαροί και ξέρουν τι κάνουν. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει set, οπότε μπορεί και αν είναι μαθητής, μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή να μην έχει τους ορισμούς όπως θα θέλαμε εμείς. Πάμε λίγο να δούμε, να ψάξουμε, δηλαδή θέλω εγώ να κάνω μία άσκηση με present continuous. Οπότε, για να μην κάθομαι να δημιουργώ τώρα μία, πάω να δω αν υπάρχει κάποια άσκηση που να μου κάνει.
Λοιπόν, review continued. Δεν το έγραψα σωστά. Τι έχω γράψει εδώ πέρα. Λοιπόν. Present continuous. Λοιπόν, present continuous. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν μια άσκηση του στυλ. Έχει 26 θέματα μέσα. I am playing, he is playing, he is swimming, we are swimming. Άλλο έχει 8 ορισμούς, άλλο έχει 12, άλλο έχει 22, άλλο έχει 10. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο. Οπότε λοιπόν θέλω να δω αυτό το σετάκι. Κάνω κλικ πάνω του. Βλέπω εδώ πέρα πώς είναι φτιαγμένο. The student pay attention in class. They run, οπότε η σωστή απάντηση είναι να βάλω το running. I, computer games, play, πρέπει να πει I'm playing κτλ. Πάμε, οπότε λοιπόν έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλίτσα εδώ πέρα, συνάδελφος. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Πατάμε πάνω στο learn, γιατί καλό είναι οτιδήποτε πάτε να βάλετε στους μαθητές σας, να το δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, my brother and I, τι θα βάλω, are going to clubs. Nicely done, συγχαρητήρια, προχώρα. I shop for presents, I am shopping. Και πάει λέγοντας. Μπορώ να το δοκιμάσω με flashcards, να το δοκιμάσω με, με write. Λοιπόν, στο write λοιπόν, he, πολύ ωραία, θα πρέπει λοιπόν εγώ να γράψω he is swimming. Πατάω το enter, πάρα πολύ ωραία, σωστό το έκανα. He is watch, θα βάλω απλό ένα στον πόδο πέρα. Μου λέει όχι, το έκανες λάθος, έχεις γράψει is watch, έπρεπε να γράψεις is watching κτλ. Οπότε βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και τα set άλλων. Τώρα τι, αυτό το set λοιπόν ανήκει σε αυτόν εδώ τον καθηγητή. Εγώ μπορώ να το πάρω και να το προσθέσω σε ένα φάκελό μου. Άρα θα το βάλω σε φάκελο, όχι σε class, όχι σε τάξη. Θα το βάλω στο φάκελο γραμματικής, εδώ. Δεν θέλω να το βάλω ούτε εδώ, ούτε εδώ. Θέλω να το βάλω στο φάκελο γραμματικής. Οπότε, τώρα, αν πάω στο δικό μου Quizlet και πάω στο φάκελο της γραμματικής, που είναι, όχι, άντως που πάτησα, εδώ στο Grammar, θα δω λοιπόν, να το, Present Continuous, και τι μπορώ να κάνω τώρα. Τώρα μπορώ να το πάρω αυτό, το οποίο στην ουσία δεν είναι δικό μου, και μπορώ να το αντιγράψω ή μπορώ να το κάνω share. Και κανονικά θα μπορούσα να το αλλάξω κιόλας. Οπότε έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα και μπορώ να κάνω αλλαγές, να σβήσω κάποια από αυτές τις ασκήσεις που δεν μου αρέσουν, π.χ. αυτή πιστεύω ότι δεν είναι ωραία, πατάω στον τενεκεδάκι, μπορώ να τη σβήσω ή να πάρω μία και να την αλλάξω, να βάλω κάτι άλλο και μετά να κάνω πάλι save και να την δώσω στους μαθητές μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, υλικό που έχουν φτιάξει και άλλοι, μπορώ να το πάρω, να το διαμορφώσω, να το προσαρμόσω και να το ξαναμοιραστώ και με τους άλλους συναδέλφους, αλλά να το δώσω και στους μαθητές μου για να μάθουν. Αυτά πάνω κάτω, έχουμε φτάσει 33 λεπτά παρουσίαση στο Quizlet. Αυτά για πολύ πολύ βασικά, σαφώς και μπορείτε να ανακαλύψετε πολύ περισσότερα πράγματα. Το Quizlet έχει μερικά πάρα πολύ ωραία βίντεο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να πούμε καταρχήν ότι το Quizlet είναι και για, έχει application για iPhone και για Android τηλέφωνα, το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει με ένα tablet ή με ένα κινητό. Βολεύει πάρα πολύ τα παιδιά μου περιμένουν στη στάση του λεωφορείου να έρθει το λεωφορείο για το σχολείο και κάθονται και μαθαίνουν λεξιλόγιο όλη την ώρα. Τι άλλο, το Quizlet Live είπαμε ότι είναι αυτό με το οποίο συνεργάζονται και κάνουν κάποιες ασκήσεις. Το υλικό είπαμε ότι υπάρχουν πάλι με 180 εκατομμύρια σετ ήδη φτιαγμένα, αλλά χρειάζεται πραγματικά προσοχή, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα set δεν είναι και πολύ καλά ή κάποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα και να έχει βάλει μόνο 3-4 ορισμούς μέσα, οπότε δεν μας κάνουν. Τα υπόλοιπα πάνω κάτω τα είπαμε. Για τα διαγράμματα
Δεν μιλήσαμε σήμερα, αλλά δεν θέλω να το τραβήξω πάρα πολύ. Μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε μια φωτογραφία και να αρχίσετε να κάνετε τικ πάνω και να βάζετε λεξιλόγιο και να μαθαίνετε διαγράμματα. Οπότε είναι πολύ εύκολο λοιπόν να πούμε για το Quizlet Teacher ότι 34 ευρώ, 35 δολάρια το χρόνο, δηλαδή γύρω στα 30, 29, 30 ευρώ, μας δίνει και class progress, βλέπουμε δηλαδή οι μαθητές μας τι δραστηριότητα κάνουν, πόσο ασχολούνται, πόσα από αυτά έχουν κάνει. Μπορούμε να βάλουμε να ηχογραφήσουμε τη δικιά μας φωνή, να ανεβάσουμε δικές μας εικόνες, όχι να χρησιμοποιήσουμε το Quizlet μόνο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε διαγράμματα τα οποία είναι πιο εξελιγμένα με διάφορα σχήματα και να κάνουμε τα αντιγραφή κτλ. Και φυσικά δεν εμφανίζονται καθόλου διαφημίσεις. Το κόστος είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ μικρό και αξίζει τον κόπο. Και επίσης, αν το πάρετε σαν κέντρο ξένων γλωσσών, τότε έχετε και μια έκπτωση όταν κάνετε ομαδική παραγγελία, να κάνετε μια έκπτωση 20 με 25%. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι το Quizlet έχει ένα κανάλι στο YouTube με βίντεο, τα οποία σας δίνουν πάρα πολλές ιδέες για το πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Δίνει πάρα πολλά tips και νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να φτιάξετε τα Quizlet τα οποία θέλετε. Κάντε μια δοκιμή, αξίζει τον κόπο, θα αρέσει και στους μαθητές πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν έχετε απορίες μπορείτε να μου στείλετε ένα email στο info, όχι info, συγγνώμη, και είναι το email μου, csot, csot δηλαδή, παπάκι, otenet.gr, και βεβαίως την ομάδα του Quizlet στο Facebook που βοηθάνε όλοι και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Καλή συνέχεια σε όλους.